Πάμε να συναντήσουμε, από το μήλο του παπά μας μιλά σήμερα ο Δήμαρχος. Να είστε κοντά, να έχετε και παλμό από το πάρκο των ευχών. Γεια σας Δήμαρχε. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όχι ότι είναι μακριά το Δημαρχείο, αλλά εκεί και το παράθυρο να ανοίξετε. Από το πρωί δουλεύω στο γραφείο μου στο μήλο και δεν είχα χρόνο να επιστρέψω στο γραφείο του Δημαρχείου. Έτσι λοιπόν θα τα πούμε από εδώ, κύριε Πολύζο. Το μυστικό του Δημάρχου είναι ότι όταν θέλει να είναι πολύ παραγωγικός, απομονώνεται σε αυτό το γραφείο στο μήλο του παπά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ κεντρικό το Δημαρχείο, οπότε ο καθένας έχει, δεν έχει ραντεβού, ανεβαίνει. Χτυπάει την πόρτα να μπω για 2 λεπτά στο Δήμαρχο. Δύσκολα λες όχι, σε έναν πολίτη που κάτι θέλει να σου πει, οπότε... Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, γι' αυτό και εντάξει, είναι και επιλογή κάποιες φορές που πρέπει να δουλεύουμε λίγο πιο στρατηγικά, να απομονωνόμαστε. Έτσι λοιπόν, με πετύχατε σήμερα. Μια και είπα για πάρκο των ευχών, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά τα ωραία, γιατί έλλειψη είναι η αλήθεια. Όπως σε όλες τις πόλεις, ό,τι γινόταν. Μετά από 2 χρόνια ξαναβρεθήκαν όλοι μαζί σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Την Παρασκευή το βράδυ εγκαινιάσαμε το ανανεωμένο πάρκο των ευχών της πόλης μας, ένα θεματικό πάρκο που επανέρχεται δυναμικά. Τη μέρα εκείνη είχαμε πάρα πολύ κόσμο και είναι ένδειξη ότι έχει ανάγκη ο κόσμος από τέτοιες δραστηριότητες για να μπορεί να βγαίνει, να βλέπει ο ένας τον άλλον, να χαίρεται το περιβάλλον της ίδιας της πόλης και της περιοχής. Νομίζω ότι το πάρκο φέτος εμφανίζει μια δυναμική πια, η οποία οδηγεί τα πράγματα ακόμα πιο ψηλά και κάνει και τις δικές μας ευθύνες πιο μεγάλες για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο, η πληροφόρηση, το σημαντικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση, κύριε Πολύζο, είναι ότι η πληροφόρηση που φτάνει από τα ξενοδοχεία μας είναι ενδιαφέρουσα. Οι πληρότητες είναι πάρα πολύ καλές για τα Χριστούγεννα και πέραν του πάρκου. Αυτό ήθελα να το πω, διότι είχαμε τους άλλους πόλους, δηλαδή τα Τρίκαλα, το Βόλο, που έτσι κι αλλιώς έχουν και πολλά άλλα γύρω-γύρω να προσφέρουν. Όταν ξεκινούσα το πάρκο των ευχών, λέγαν οι περισσότεροι, εντάξει, γιατί πρέπει να πάει από εδώ ή από εκεί ο Λαρισαίος. Θα μείνει στην πόλη του, θα πάει το απόγευμα και κάθε απόγευμα τον έχεις παιδιά. Θέλουν διαρκή απασχόληση, δεν αρκεί να τα πας μια φορά στο δεκαήμερο και πάει λέγοντας. Αλλά όλο αυτό φαίνεται πως αποκτάει άλλα χαρακτηριστικά που θα φέρουν και τον επισκέπτη. Το πάρκο των ευχών είναι αλήθεια ότι ομορφαίνει όλο το χριστουγεννιάτικο περιβάλλον της πόλης, κάνει ελκυστικούς τους πολίτες και της περιφερειακής ενότητας του νομού αλλά και των γύρω περιοχών. Και πάνω απ' όλα όμως, κύριε Πολύζο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Λάρισα για ακόμα μια φορά, μιας και αναφέρθηκα στις πληρότητες των ξενοδοχείων, ουσιαστικά παίζει το μητροπολιτικό της ρόλο, τον κεντροβαρή της ρόλο, αν θέλετε. Από την πόλη μπορείς να φτάσεις οπουδήποτε στη Θεσσαλία μέσα σε το πολύ μια ώρα. Και στα Τρίκαλα και στο Βόλο και στα Τέμπη, παντού. Αυτό λοιπόν επιλέγεται από τους πολίτες και επιλέγεται και έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο, που πέραν του ιστορικού κέντρου της πόλης, του πάρκου των ευχών και τα λοιπά, η πόλη έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ ζωντανή. Ένας πολίτης ο οποίος μένει σε ένα ξενοδοχείο της περιφέρειας της Θεσσαλίας και που από τις 5 η ώρα και μετά δεν μπορεί να έχει κάτι ως διασκέδαση, στην πόλη θα το βρει πλουσιοπάροχα. Το ξέρουν αυτό όλοι όσοι επισκέπτονται την πόλη. Και νομίζω ότι όλο αυτό το στοιχείο έχει κάνει φέτος μαζί με το Πάρκο των Ευχών τις όμορφες στιγμές στη Λάρισα, έχει αποτελέσει πόλο έλξης και γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει και η πληρότητα. Μα δεν είναι τυχαίο, με την ΔΕΘ κάνετε την Αγκροθέσσαλη, τέλη Φεβρουαρίου θα είναι φέτος, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο γεγονός, που θα φέρει έτσι άλλον κόσμο, έτσι μπορεί να γίνεται ακριβώς στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, αλλά προφανώς έρχονται από όλες τις από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και η Αγκροθέσσαλη έχει κατοχυρωθεί, έχει καταξιωθεί ως μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση του τομέα του συγκεκριμένου, του αγροτικού τομέα, του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα και βέβαια φέρνει κόσμο από πάρα πολύ μακριά. Θυμάμαι την τελευταία φορά που έγινε, είχαμε πάρα πολλές επισκέψεις από την Κρήτη, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στη Λάρισα
διαμορφώνονται μεγάλα γεγονότα τα οποία έλκουν κόσμο στην πόλη και με αυτόν τον τρόπο προβάλλουν και την ίδια την πόλη αλλά ενδυναμώνουν και την οικονομία της. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο που πρέπει να διακατέχει την κάθε δημοτική αρχή. Εγώ προσωπικά από την έναρξη αυτής της θητείας έκανα αυτή την προσπάθεια. Τη χαίρομαι σήμερα ότι πάει με τέτοιο ρυθμό, γιατί κάποτε πριν το 17, πριν υπάρξει το Πάρκο των Ευχών, δεν είχαμε ζήτηση στην πόλη. Δεν υπήρχαν, πριν υπάρξει η Αγκροθέσσαλη, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν έτσι σήμερα. Και αυτά είναι βήματα μπροστά. Είναι βήματα που αγγίζουν σοβαρά την οικονομία της πόλης. Λοιπόν, έχουν πυκνώσει, για να πάμε στα πιο πολιτικά γεγονότα, όλα είναι πολιτική, και το να προσελκύεις κόσμο στον τόπο σου, στο να παράγεις νέο πλούτο πολιτικό, αμιγώς πολιτικό είναι. Αλλά έχουν πυκνώσει πολλοί επαφές σας με τον κύριο Μπένο, οπότε ρωτάω ευθέως. Ο κύριος Μπένος δεν υπήρξε μόνο ένας πετυχημένος πολιτικός και στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Διάζωμα. Όταν πια αποσύρθηκε, ας το πούμε, από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Το Διάζωμα είχε ως μέρημνα πανελλαδικά να συνεισφέρει και με τεχνική συμβουλή στο να αξιοποιούνται θέατρα, πόσο μάλλον ένα τέτοιο θέατρο σαν αυτό της Λάρισας κλπ. Κλπ. Έχουμε μια επίσημη συνεργασία με τον κύριο Μπένο στην κατεύθυνση αυτή. Ναι, γράφτηκαν αυτές τις μέρες και αφού γράφτηκαν και υπόθηκαν από τον ίδιο τον Σταύρο, λοιπόν θα πω και εγώ ακριβώς τι συμβαίνει. Η σχέση μου με τον Σταύρο Μπένο είναι πολλά χρόνια. Πάει και πολύ πολύ πίσω. Όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη δεκαετία του 80, από το 82 μέχρι το 90, επί Δημαρχίας Λαμπρούλη, τότε ο Σταύρος ήταν δήμαρχος της Καλαμάτα. Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζει να αισθάνεται, παρά το ότι πέρασε από υπουργικούς τόκους, να αισθάνεται ακόμα αυτοδιοικητικός. Σε αυτή μας λοιπόν την γνωριμία έχουμε πολλές φορές ανταμώνουμε και συζητούμε για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και την πορεία των πόλεων μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Μπένος αγάπησε τη Λάρισα πραγματικά, γιατί το ενδιαφέρον του για το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και για τη δουλειά που πάμε να κάνουμε δεν μπορεί να δείχνει τίποτα άλλο παρά μόνο αγάπη, γιατί γίνεται και με πολύ μεγάλη ανιδιοτέλεια. Δείτε λοιπόν, ο κύριος Μπένος με την ομάδα που έχει των μελετητών έχει ασχοληθεί τελευταία, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας, με την Εύβοια. Mm-hmm. Και έχει παραδώσει τις μελέτες για την ανάπλαση της Εύβοιας. Μετά από αυτό δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Και το ερώτημα ήταν, Δήμαρχε, θέλεις να ασχοληθούμε με την πόλη σου? Πήρα το στυλό και έγραψα στην ατζέντα μου τη μέρα και την ώρα που θα ερχόταν. Και ακριβώς αυτό έγινε. Ήρθε με τους συνεργάτες του για να κάνουμε τι? Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που νομίζω ότι πρέπει να κρατηθεί. Η πόλη, αυτά τα χρόνια που είμαι στο τιμόνι της, γίνεται ένα σπουδαίο έργο στην πόλη και ταυτόχρονα αναπτύσσει πάρα πολλά projects. Δεν είναι ασύνδετα. Συνδυάζονται. Δεν κάνουμε, για παράδειγμα, έναν αποσπασματικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Εφαρμόζουμε σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ολόκληρο σχέδιο. Και στους άλλους τομείς. Το ΕΘΙΑΓΕ, για παράδειγμα, δεν αναπλάθεται ένα τμήμα του των αποθηκών. Πάμε σε μια ανάπλαση συνολικά των 217 στρεμμάτων με μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά λοιπόν τα σημαντικά αποτελούν στοιχεία ενός παζλ, ενός πολύ μεγάλου παζλ που πρέπει να συνδεθεί. Τι είναι αυτό που θα το συνδέσει? Το master plan της πόλης. Πώς όλα αυτά τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια, τα υπερτοπικά χαρακτηριστικά τύπου ΕΘΙΑΓΕ, πώς θα κουμπώσουν και ουσιαστικά θα μας δώσουν το περιεχόμενο. Έτσι, γιατί του πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τώρα να πεις έτσι, αν θα παλωτριωθούν και άλλα δυο ακίνητα γύρω από το θέατρο, έτσι, αυτό το λέει και κάποιο σε τοπικό επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή άρα, πρέπει λοιπόν, να δούμε. Αυτό που με απασχόλησε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι όλα αυτά τα επιμέρους πολύ σημαντικά κομμάτια, πώς τα ενώνουμε για να κάνουμε, να προβάλλουμε στο μέλλον, να προβάλλουμε στο μέλλον και να διεκδικήσουμε πόρους για να το υλοποιήσουμε το νέο σχέδιό μας για την πόλη. Το νέο Δήμο, αν θέλετε. Πάντως κάτι καινούριο. Κάτι που βάζει την πόλη μας πολύ πιο ψηλά, συνδέοντας όλα αυτά τα επιμέρους έργα. Επιτρέψτε μου να πω πως ο Μπένος, με την εμπειρία της πόλης του και τη δουλειά που έχει κάνει εκεί,
με την δυνατότητα της ομάδας που έχει και βέβαια με τη σπουδαία δουλειά που την είδα προσωπικά γραμμή-γραμμή των μελετών που έχει κάνει για την Εύβοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτό το master plan. Ωραία. Η συζήτησή μας λοιπόν ήταν... Τι ορίζοντα έχει, δηλαδή πότε θα σας παραδοθεί αυτό το master plan? Νομίζω ότι είναι υπόθεση κάποιων λίγων μηνών. Έτσι. Άρα μέχρι το καλοκαίρι θα το... Μέσα στο 23, και θέλω να τονίσω και κάτι γιατί ξέρω τη δουλειά του. Δεν θα είναι μια δουλειά 1500 σελίδων που δεν διαβάζετε. Θα είναι ένα master plan 150, 200, 300 σελίδων, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ο δικός χάρτης, θα είναι τα βήματα που πρέπει να κάνετε. Μάλιστα. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να λυθούν οι χρηματοδοτήσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα μας έκανε την τιμή να απευθύνεται σε εμάς η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό ήθελα να πω, ότι στο πεδίο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας έχετε σε ένα μήνα από τώρα υψηλές αφίξεις, έτσι? Έτσι ακριβώς. Πριν από 3-4 ημέρες είχαμε μια τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτά που εμείς διαζώσεις και από κοντά θα προβάλλουμε ως αιτήματα της πόλης, για να είναι έτοιμη και εκείνη, και περίπου στις 15 Ιανουαρίου θα είναι στην πόλη μας για να συζητήσουμε τις βοήθειες, την τεχνική βοήθεια που μπορούν εκείνοι να μας δώσουν για αυτά τα πολύ μεγάλα που έχουμε να κάνουμε στην πόλη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι γίνεται και με έργα. Πάμε στο ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ, κοιτάξτε, έχει συνεχείς χρηματοδοτήσεις. Ξέρει πάρα πολύ καλά όλος ο κόσμος ότι εγώ σε αυτό επιμένω πάρα πολύ. Ήδη έχουμε χρηματοδότηση και πάμε για δημοπράτηση της Εόλου, της Βυζαντίου, του μεγάλου παιδότοπου στο ορφανοτροφείο, που προέρχεται μέσα από την ίδια διαδικασία χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν επεκτείνονται τα έργα, μεγαλώνει η προσπάθεια, το κέντρο της πόλης αναπλάθεται και βεβαίως σιγά σιγά θα πάμε και προς τις συνοικίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε από το κέντρο που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή και βεβαίως είναι το σημείο στο οποίο επισκεπτόμαστε όλοι. Και σιγά σιγά αποκεντρωνόμαστε με ένα στόχο. Ακτινοτά από το κέντρο της πόλης με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομους να μπορούμε να φτάσουμε σε κάθε συνοικία της πόλης. Μεγαλεπίβολο έργο, κύριε Πολύζο. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να διεκδικούμε συνεχώς πόρους τους οποίους φέρνουμε στην πόλη για να μεγεθύνουμε τις επεμβάσεις μας πια στο έδαφος. Ήδη έχουμε την προέγκριση των 8 εκατομμυρίων ευρώ που ενώνει μέσα από τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας τα ιστορικά μνημεία της πόλης. Περιμένουμε την τελική έγκριση και έχουμε τις μελέτες μας για να δημοπρατήσουμε επίσης έργο. Γίνεται στην πόλη ένα έργο, αλλά ειλικρινά, επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει για τα έργα, και αυτά είναι η πραγματικότητα, τα βλέπει ο κόσμος και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ευχαριστούμε. Εγώ αυτό που έχω να πω, και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου αυτό, είναι ότι η σπουδαία δουλειά που κάνουμε τη συνεχίζουμε και θα την επεκτείνουμε, θα την μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, είναι να αγγίξουμε τον κάθε συμπολίτη μας σε μια προσπάθεια αλλαγής της συμπεριφοράς όλων μας. Πόλη είναι οι άνθρωποι, μετά είναι τα έργα, άρα λοιπόν οφείλουμε να αλλάξουμε τις συνειδήσεις μας και να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα που γίνονται στην πόλη και από αύριο μεθαύριο θα είναι και περισσότερα, όπως σας είπα. Αυτό ζητώ από τους συμπολίτες μου, αυτό είναι ο διακαής πόθος μου, αυτή είναι η προσπάθειά μου. Ευχαριστούμε θερμά, καλές γιορτές, Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά και χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά.